Το ναυάγιο δύο πλοιαρίων ανοιχτά των Λιβικών ακτών, με συνολικά 500 μετανάστες, οδήγησε σε μια νέα πολύ νεκρή τραγωδία στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με αναφορές, έχουν ήδη ανασυρθεί τουλάχιστον 100 σώρια από τη θάλασσα, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν τελικά τους 200. Εκτιμάται ότι δεκάδες άτομα εγκλωβίστηκαν στα αμπάρια των δουλεμπορικών, τα οποία στην πλειοψηφία τους προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Τη μεγάλη απειλή του μεταναστευτικού καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται αμείωτες. Την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, ως αναγκαίο συστατικό για την άμεση επίλυση του μεταναστευτικού, προέταξε η Γερμανίδα Καγκελάριος, ενώ η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Φρεντερίκα Μογκερίνη, δήλωσε από τη Βιέννη ότι υπάρχει ανάγκη ευρωπαϊκής προσέγγισης στο θέμα. Την ίδια ώρα μετανάστες καταφθάνουν από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Κατευθύνονται στα ελληνοσκοπιανά σύνορα και από εκεί με τρένα διασχίζουν τη Σερβία με τελικό προορισμό για τους περισσότερους, τη Γερμανία, την Αυστρία ή τη Σουηδία. Νέο αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε Πανεπιστημιούπολη στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το διπλό φωνικό σε απευθείας μετάδοση στη Βιρτζίνια. Άντρας άνοιξε πυρ μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου Σαββάνα στην Τζόρτζια. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ξέσπασε καυγάς μεταξύ των φοιτητών, με αποτέλεσμα ο ένας να βγάλει όπλο και να πυροβολήσει εναντίον του άλλου, τραυματίζοντάς τον. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία που κλήθηκε από τον Μπρίτανη διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Τη διάθεση των ηλεκτρονικών τσιγάρων με ιατρική συνταγή ζητάει η Βρετανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το Τμήμα Αγγλικής Δημόσιας Υγείας, οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι 95% λιγότερο επιβλαβείς από το κανονικό τσιγάρο και έτσι μια τέτοια κίνηση θα βοηθούσε τους Βρετανούς να κόψουν το κάρτο.